Εκδήλωση τιμή και μνήμη για τον Χανιώτη καλλιτέχνη Κώστα Παπαδάκη Ναύτη, έναν από του μεγάλου δεξιοτέχνε του βιολιού, πραγματοποιήθηκε χθε το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Τοπικέ αρχέ, φορεί και πλήθο κόσμου έδωσε το παρόν στην εκδήλωση. Τιμούμε λοιπόν εμεί ω κέντρο του Σίμωνα Καρά τον άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε για τη διατήρηση της βιολιστικής παράδοσης εδώ στη Δυτική Κρήτη κυρίω. Ο Σίμων Καράς το 1956 εκδίδει μια απόφαση, ο οποίος ήταν υπεύθυνο του εθνικού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, να μην παίζεται το βιολί στην, στους κρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για το λόγο ότι πίστευε ε, ότι το βιολί ήταν αυτό που ήρθε πρόσφατα στην Κρήτη και εκτόπιζε το παλιό όργανο τη λύρα. Ε, κάτι τέτοιο, ωστόσο, φάνηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν ισχύει από τα δεδομένα τη έρευνα. Το οποίο και ίδιος ο ίδιο ο ε, αρκετά αργότερα το, το αντιλήφθηκε και έκανε διάφορε κινήσει προσπαθώντα να διορθώσει στην πραγματικότητα αυτό το λάθο που είχε, είχε κάνει τη δεκαετία του 50. Πολύπλευρο λαϊκό καλλιτέχνη, ο Κώστα Παπαδάκη Συνάφτη, φράγισε με την πολύτιμη παρουσία και προσφορά του επί 65 χρόνια την κριτική και γενικότερα την ελληνική μουσική πραγματικότητα. Ήταν άριστο χειριστή όλων των έγχορδων και δημιουργό πολλών συνθέσεων σε όλα τα είδη μουσική. Έγραψε κομμάτια κριτικά, νησιώτικα, σιρτά, καλαματιανά, ζεϊμπέκικα, χασάπικα και χασαποσέρβικα. Ο Νάτσι είναι μια σύγκριτη φυσιογνωμία καλλιτεχνική. Να σα πω του λόγου. Πέραν το ότι ήταν ένα βιρτουόζο στο βιολί, στο λαό και στο μπουζούκι, που σημαίνει ότι έναν άνθρωπο που μπορούσε να παίζει και όργανο με δοξάρι και όργανο νικτό αυτό δεν είναι συνηθισμένο στην εποχή μα, πέραν το ότι ίσως ίσω είναι ο δημιουργό του, του μεγαλύτερου αριθμού, όχι ίσω, είναι ο μεγαλύτερο δημιουργό του αριθμού χανιώτικων συρτών, μελωδιών χανιώτικου σιρτού. Ήταν εξαιρετικό επίση τυχουργό. Το τρίτο είναι ότι αποτόλμησε και έγινε συγγραφέα το 1989 και έγραψε ένα βιβλίο για την ιστορία τη κριτική μουσική. Έπιασε τέσσερι πτυχέ πολύ σημαντικέ για τραγούδια, για χορού, για μελωδίε, για την ιστορία τη κριτική μουσική, για την ιστορία του βιολιού. Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνα και Προβολή τη Εθνική Μουσική του Σίμωνα Καρά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτη και τον Δήμο Χανίων, πραγματοποιήθηκαν ομιλίε, επίδοση τιμητικών πλακετών και διπλωμάτων του ναύτη σύζυγό του Αθηνά Παπαδάκη, ενώ μουσικοί ερμήνευσαν Στου σπουδαίου Χανιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή του 2003 σε ηλικία 82 ετών.